Καλημέρα, Πράσος Κωνσταντινίδης, κοντά μας ο κύριος Γιάννης Δαγιάννης, ο υπεύθυνος του τουρισμού στην Κυριακή Κοινωνία. Κύριε Δαγιάννη, σήμερα πέστε μας δύο λόγια τι γίνεται με τους αγώνες, τι προσέλευση είχαμε. Θεωρώ ότι οι αγώνες είναι άκρως επιτυχημένοι. Καταρχήν, καλησπέρα στους πρώτες σας. Θεωρώ ότι οι αγώνες ήταν άκρως επιτυχημένοι. Θεωρώ ότι αυτές οι ενέργειες βοηθούν τον τόπο μας, βοηθούν την Αρκαδία γενικότερα. Και ευελπιστώ στο μέλλον να έχουμε και άλλες αξιόλογες τέτοιες διοργανώσεις, ώστε το Άστρος, ο Δήμος Βόρειας Κοινωνίας και γενικά η Αρκαδία να γίνουν γνωστές σε επίπεδο αθλητισμού σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Κάποιο έτσι άλλο πλάνο, ένα σχέδιο που είναι σε άμεσες προτεραιότητες που μπορεί να μπει? Όπως είπαμε και στην προχθεσινή press conference, στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε στο άμεσο μέλλον τους βαλκανικούς αγώνες, τους διευρυμένους βαλκανικούς αγώνες με τη συμμετοχή 22 χωρών και με τη συνεργασία του Δήμου του ΣΕΓΑΣ και την Αθλητική Επιτροπή του Δήμου να προχωρήσουμε σε αξιόλογες ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν πάλι, όπως προείπα, τον τόπο μας. Σχετικά με τις αθλητικές υποδομές του Δήμου, τι ενέργειες έχουν γίνει και αν ετοιμάζεται κάτι? Όπως γνωρίζετε, οι αθλητικές υποδομές του Δήμου είναι ίσως η αθλητική βιτρίνα του Δήμου. Έχουμε γήπεδα ποδοσφαίρου, έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όλοι τις συλλεύουν στην Αρκαδία. Είμαστε στην τελική φάση μετά από προσπάθειες αρκετών χρόνων και πολλές ενέργειες και του Δήμου και της Περιφέρειας και του Σωματείου του Παραλίου Άστρους, ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους και να τελειώσει και να μπει στην τελική ευθεία η δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου του Παραλίου Άστρους με τα κουλουάρ, όπως είχε υποσχεθεί και όπως ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Καζιός, αντιπεριφερειάρχης, και είχε πει ότι είχε δρομολογηθεί. Θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία και με τη βοήθεια όλων, με τις διαφορές μας, με τις διαφωνίες μας, στο τέλος καταφέραμε και παντρέψαμε όλα αυτά και είμαστε πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη και αυτού του στόχου που θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα και τον Απολλώνιο Κεφαλόπουλο και τους αθλητές σε αυτή τους την δραστηριότητα, την αθλητική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Δηλαδή οι τεχνικές υποδομές που απαιτούνται τις καλύτερα αυτό το γήπεδο ή πέρα εξ αυτού θα γίνει? Με αυτές τις συνθήκες που έχει οριμάσει πλέον, ναι, καλύπτονται. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.